Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η σύντομη ενημέρωση από τη διαδικτυακή τηλεόραση των παραπολιτικών. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην κυβέρνηση μετά την ευνηδιαστική παρέτηση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά στις 3 το μεσημέρι. Μία ημέρα μετά τη σύγκρουσή του με τον Πάνο Καμένο κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Νίκος Κοτζιάς παρετείται, ρίχνοντας την ευθύνη για μη στήριξη από τον Πρωθυπουργό. Το Υπουργείο Εξωτερικών αναλαμβάνει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας μήνυμα ότι θα στηρίξει μέχρι τέλους τη συμφωνία των Πρεσπών με τα Σκόπια. Η παρέτηση του Νίκου Κοτζιά υποβλήθηκε λίγο πριν ο Αλέξης Τσίπρας μεταβεί στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ νωρίτερα ο τέος πλέον Υπουργός Εξωτερικών είχε ανακοινώσει πολιτική πρωτοβουλία με την οποία ζητούσε τον έλεγχο των μυστικών κονδυλίων και για όλα τα υπόλοιπα Υπουργεία, φωτογραφίζοντας μάλιστα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έρχεται η στιγμή που πρέπει να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις, έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter ο Νίκος Κοτζιάς, προσθέτοντας τον στίχο «Βαθιά να με θάψουν θέλησαν, ξέχασαν ότι είμαι σπόρος». Αυτή η εξέλιξη συνιστά μείζωνα κυβερνητική κρίση, καθώς η προσοχή είναι στραμμένη στη Συμφωνία των Πρεσπών. Θυμίζουμε ακόμη ότι ο αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης αποκάλυψε σήμερα, μιλώντας στον Αντένα, ότι η σπίθα για τη φωτιά που ακολούθησε μπήκε όταν ο Πάνος Καμένος κατηγόρησε τον Νίκο Κοτζιά για κακοδιαχείριση μυστικών κονδυλίων του Υπουργείου Εξωτερικών, με τον Υπουργό να κατηγορεί με τη σειρά του τον κυβερνητικό εταίρο ότι προσπαθεί να ασκήσει εξωτερική πολιτική για να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα. «Δεν θα ανεχτώ καμία προσωπική στρατηγική στα εθνικά θέματα», τόνισε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του για τις ραγδαίες εξελίξεις. Αφού ευχαρίστησε για τη συνεργασία τον Νίκο Κοτζιά, ο Αλέξης Τσίπρας, δηλώνοντας ότι έκανε δεκτή την παρέτησή του με πόνο καρδιάς, απευθύνθηκε προς το εσωτερικό της κυβέρνησής του, ξεκαθαρίζοντας ότι με την κίνηση αυτή στέλνει μήνυμα ότι δεν θα ανεχθεί φαινόμενα διγλωσίας ή προσωπικών στρατηγικών σε εθνικά θέματα. Νωρίτερα, το χθεσινό μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι το τρένο της κυβέρνησης προχωρά και όποιος νιώθει δυσφορία να κατέβει, επικαλέστηκε σήμερα σε συνέντευξή του στον Α ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Στην ουσία, ο κ. Τζανακόπουλος διέψευσε τα λεγόμενά του, ότι δηλαδή αν υπήρχε δυσφορία, η κυβέρνηση θα το γνώριζε και ότι δεν υπάρχουν κόντρες, αφού λίγες ώρες αργότερα ο Υπουργός Εξωτερικών υπέβαλε την παραίτησή του. Παράλληλα, ανοίγοντας έμεσα την πόρτα στον κύριο Κοτζιά, υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ενοχλήθηκε σε καμία περίπτωση με τις δηλώσεις Καμένου για το Σκοπιανό. Τέλος, αναφερόμενος στην επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας, υποστήριξε ότι το συμβάν μεγαλοποιήθηκε για λόγους πολιτικούς. Τα παραπολιτικά.gr αποκάλυψαν σήμερα τη συνέχεια της ομιλίας του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ την περασμένη Κυριακή, ρίχνοντας φως στο σκεπτικό που υπάρχει στην κυβέρνηση για παρεμβάσεις στο έργο της δικαιοσύνης με στόχο, όπως ο ίδιος είπε, την ανάληψη της πραγματικής εξουσίας στην Ελλάδα. Θα κερδίσουμε τις εκλογές, θα βάλουμε κανένα φυλακή. Πρέπει να βάλουμε κάποιο φυλακή. Και εδώ είναι ζήτημα πολύ συγκεκριμένο. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Πρέπει να επιταχύνει η δικαιοσύνη αυτό που κάνει. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο την ψηλή κουλτούρα. Και το λέω έτσι. Υπάρχει συνειδητή προσπάθεια καθυστέρησης κάποιων διαδικασιών. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε. Και δεν το αφήνουμε. Αλλά πρέπει να το σπρώχνουμε περισσότερο. Και πρέπει να βγαίνει και στο λόγο μας πιο πολύ το περισσότερο. Είναι επικίνδυνο. Αλλά έτσι, αν δεν σπάσει αυτή η ιστορία, δεν παίρνουμε πραγματική εξουσία σε αυτή τη χώρα και ο νόμος το είπε. Από τη στιγμή που βγήκε στον αέρα από τα παραπολιτικά.gr η αποκάλυψη για τον Παύλο Πολάκη, οι αντιδράσεις δεν άργησαν να έρθουν. Οι μάσκες έπεσαν. Έχουμε να κάνουμε με ένα αδίστακτο καθεστώς, έτοιμο να κάνει τα πάντα για να ικανοποιήσει τη μανία του για εξουσία, αναφέρει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Επιβεβαιώνονται οι φήμες περί ασφικτικών κυβερνητικών πιέσεων σε δικαστικούς λειτουργούς να προβούν άμεσα σε διαδικαστικές πράξεις και να λειτουργήσουν ως εκτελεστές εντολών, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν μου προξενεί καμία εντύπωση που ο κύριος Πολάκης εργολαβικά έχει αναλάβει το έργο της χειραγώγησης της δικαιοσύνης, τόνισε ο βουλευτής του Ποταμίου Γιώργος Αμυράς. Σε μια κανονική χώρα δεν θα διανοείται ποτέ ένας υπουργός να κάνει λόγο σε κομματικό όργανο για φυλάκιση δημοσίως, σαν να είναι η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Ελληνική Δικαιοσύνη, υπογράμμισε ο βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης Γιάννης Μανιάτης. Αυτός είναι ο αριστερόστροφος φασισμός σε όλο του το μεγαλείο, τόνισε από τη δική του πλευρά ο τομέαρχης δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Παναγιωτόπουλος.
Στην επένδυση του ελληνικού αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Bloomberg εν ώψη της σημερινής συνόδου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις Βρυξέλλες και τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κομισιόν Jean-Claude Juncker. Είναι η πιο εμβληματική επένδυση στη χώρα και συμβολίζει τη Νέα Αθήνα, τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, προαναγγέλλοντας ότι η διαδικασία ξεκινά μέσα στο 2019. Δεσμεύτηκε όμως και για τις σκουριές, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι οι άδειες στην καναδική εταιρεία θα εκδοθούν μέσα στον πρώτο μήνα από την αλλαγή κυβέρνησης. Παράλληλα, περιγράφοντας ως κεντρικό του στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της χώρας διεθνώς, ανέφερε ότι θα κάνει τα πάντα για να τελειώνουμε οριστικά με την αντίληψη που υπάρχει σήμερα, ότι δηλαδή η χώρα δεν μπορεί να αλλάξει. Σε ερώτηση για την βιωσιμότητα των τραπεζών, υπογράμμισε ότι ναι, μεν είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες, αλλά χρειάζεται να κινηθούν με ταχύτητα για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων. Τέλος, σε ερώτηση για το αν η Ελλάδα κινδυνεύει με ένα νέο πρόγραμμα, απάντησε με κατηγορηματικό τρόπο λέγοντας ότι θεωρεί αδιανόητη μια τέτοια εξέλιξη και ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί, προκειμένου η χώρα να μην ξαναδοκιμαστεί ποτέ από ένα νέο μνημόνιο. Όταν χάνουμε το μέτρο, γίνονται λάθη, σχολίασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κουμουτσάκος, μιλώντας σήμερα στα παραπολιτικά 90,1 με φόντο το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στα Σκόπια, αναφερόμενος μάλιστα στην υπερβολή που έδειξε ο ξένος παράγοντας με τις συνεχείς παρεμβάσεις του. Όσον αφορά το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία πορεύεται με την αντίληψη υπέρ της ΕΕ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται επισκευές. Παράλληλα, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί το κεντροδεξιό κόμμα μοντέλο για την Ευρώπη, καθώς έχει καταφέρει να κρατήσει τις ισορροπίες. Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, εκτίμησε ότι η απόσταση των 10 μονάδων θα μεγαλώσει κι άλλο μεταξύ των δύο κομμάτων και ότι στόχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η αυτοδυναμία. Τέλος, αναφερόμενος στις γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο, τόνισε πως υπάρχει και νομικό και πολιτικό υπόβαθρο για να τα διεκδικήσουμε. Στην οικονομία τώρα, τα φόπλακα σε χιλιάδες υποθέσεις επιβολής ΦΠΑ από το δημόσιο σε επιχειρήσεις βάζει η νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά τις πρόσφατες αποφάσεις που κλείνουν οριστικά υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, όπως για παράδειγμα πολλές υποθέσεις της λίστας Lagarde λόγω της παρέλευσης του πενταετούς ορίου παραγραφής, ξεκαθαρίζεται πλέον ότι ισχύει η πενταετής παραγραφή και για τις υποθέσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες επιχειρήσεις στις οποίες διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος και στις οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν αποδώσει ΦΠΑ, γλιτώνουν οριστικά από τα σχετικά πρόστιμα και τους φόρους. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος, η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο για την έκδοση νέων οδηγιών από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προς τη Φορολογική Διοίκηση. Στη διεθνή επικαιρότητα, η ισχυρή έκρηξη φυσικού αερίου βύθισε σε πένθος την πόλη Κέρτς στην Κρυμαία. Η έκρηξη έγινε σε κολέγιο της πόλης με αποτέλεσμα τουλάχιστον 18 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 50 να τραυματιστούν. Ένας 22χρονος φοιτητής ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος αφού έσπηρε το θάνατο, έδωσε τέλος στη ζωή του σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Δημοκρατίας της Κρυμαίας, Σεργέη Αξιόνοφ. Παράλληλα, αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο και για εισβολή ενόπλων που φορούσαν μάσκες και άρχισαν να πυροβολούν, ενώ άλλοι πυροδοτούσαν εκρηκτικά. Ο διευθυντής του σχολείου κάνει λόγο για επίθεση αυτοκτονίας, επισημένοντας ότι καμικάζι ανατινάχθηκε μέσα στο σχολείο, ενώ πτώματα μαθητών κοίτονται παντού. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, πανέτοιμος για τη δεύτερη του μάχη στην Ευρωλίγκα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει σήμερα την Μπασκόνια στην Ισπανία. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 10 παρατέταρτο το βράδυ από το κανάλι 2 της Nova Sports. Οι Ερυθρόλευκοι, μετά το εντυπωσιακό τους πέρασμα από την Κίμκι στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, θέλουν να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο και στη Βιτόρια, κάνοντας το 2-2. Οι παίκτες του David Blatt γνωρίζουν ότι απέναντί τους έχουν μια πολύ καλή ομάδα, ωστόσο είναι αποφασισμένοι να δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό και να πάρουν ακόμη μια νίκη. Ο Αμερικανο-Ισραηλινός τεχνικός του Ολυμπιακού έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και όλοι έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για το απεψινό ντέρμπι. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις για αυτή την ώρα, έτσι όπως τις κατέγραψε η ομάδα των παραπολιτικών. Για περισσότερο ρεπορτάζ, μείνετε συντονισμένοι στους 90,1 στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο στο www.parapolitica.gr. Από εμάς, καλό απόγευμα.